Χρόνια πολλά, Merry Christmas, μέρες αγάπης, Χριστουγέννων. Και αναγκαστικά δεν θα μπορούσα να σας μιλήσω για οτιδήποτε άλλο πέρα από χριστουγεννιάτικες ταινίες. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε πολλά είδη Χριστουγέννων, γλυκά, κωμικά, πικρά, ξινά, μείνετε εδώ. Χριστούγεννα για κάποιους είναι συνυφασμένα με την εικόνα του Macaulay Culkin μπόμπυρα στον καθρέφτη να βάζει aftershave, ενώ τον κυνηγούν δύο εντελώς πανίβλακες κλέφτες. Η ευχή του ήταν να ξεφορτωθεί την οικογένειά του για κάποιες μέρες και το Άγιο Πνεύμα των ημερών την πραγματοποίησε. Όλη η φαμίλια έφυγε για Παρίσι και το παιδί το άφησαν πίσω, λες και ήταν αντιλιακοί που ξέχασαν να τη βάλουν στον SSR. Εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια που το βλέπουμε κάθε Χριστούγεννα, προσωπικά εγώ δεν αντέχω να το δω άλλο, αλλά αν έχετε παιδάκια, πλάκα έχει, κάντε την καρδιά σας πέτρα, δείτε το άλλη μια φορά. Στο πνεύμα των κωμικών Χριστουγέννων έχουμε και την ταινία Elf. Πρωταγωνιστής είναι ο Will Ferrell, Αμερικανός κωμικός, πάρα πολύ γνωστός. Εμένα δεν είναι από τους αγαπημένους μου και ειδικά σε αυτή την ταινία που περίμενα ότι θα είναι έτσι και λίγο πιο ενήλικη, με χάλασε που ήταν τόσο παιδική και το χιούμορ ήταν έτσι λίγο χοντροκομμένο. Εντάξει, έχει τα γλυκά μηνύματα των Χριστουγέννων, δεδομένου ότι ο Ferrell είναι ένα ξωτικό που φέρνει τα Χριστούγεννα σε μία έτσι πολύ κοινική Νέα Υόρκη, αλλά δεν πολύ ενθουσιάστηκα. Σε κωμικό προτιμώ πολύ περισσότερο το επόμενο. Bad Santa. Ο Billy Bob Thornton είναι αυτό που λέει και ο ελληνικός τίτλος, μια σκέτη λέρα. Κάθε Χριστούγεννα δουλεύει σε υποκαταστήματα ως Άγιος Βασίλης και το βράδυ πηγαίνει και τα κλέβει μαζί με τη βοήθεια του συνεργού του. Αυτά τα Χριστούγεννα, ένα αγόρι που δεν το λες the brightest bulb εκεί έξω, νομίζει ότι είναι ο πραγματικός Άγιος Βασίλης και το πράγμα αρχίζει και περιπλέκεται. Έχει πλάκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει γούστο και η... πώς τη λένε... τέλος πάντων, η Lorelai από το Gilmore Girls. Ξέρετε ποια λέω. Που κάνει τη φιλενάδα του που έχει το φετίχ με τις στολές. Γενικά, ταινία που κάνει την ώρα να περνάει πάρα πολύ ευχάριστα. Είναι μια άλλη εκδοχή των Χριστουγέννων, λίγο πιο ρεαλιστική. Λίγο πιο έτσι φαν, με έναν πιο ενήλικο και τσαχπίνικο τρόπο. Μην τολμήσετε να βάλετε να δείτε το 2, το sequel δεν βλεπόταν. Εγώ προσωπικά άντεξα νομίζω γύρω στο 4. Περάσουμε στα πιο γλυκερά αγαπησιάρικα Χριστούγεννα. Εντάξει, πρώτη επιλογή, στάνταρ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέρα από το Love Actually. Είναι κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πάνω κάτω θα την έχετε δει. Είναι 10 διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων που μπλέκονται μεταξύ τους και όλες έχουν ως κοινό θέμα την αγάπη. Θα έλεγα, για όσους είστε σαν εμένα και κάθε χρόνο τη βλέπετε, αυτή τη φορά να σπάσετε το pattern, γιατί νομίζω ότι επηρεάζει πάρα πολύ τα resolutions που γράφουμε την πρωτοχρονιά. Και κάπως έτσι καταλήγουμε να μένουμε κολλημένοι, ξέρω εγώ, σε κάτι ιστορίες σαν αυτές που είδαμε στο Love Actually, και η ζωή δεν είναι ταινία, οπότε ξανασκεφτείτε το και αφήστε την για το Πάσχα καλύτερα. Ταινία που λατρεύω να βλέπω και εκτός Χριστουγέννων είναι το πρώτο από την τριλογία της Bridget Jones. Η οποία τώρα σκέφτομαι πως έχει γίνει τετραλογία, αλλά όχι, 4 είναι τα βιβλία. Στο πρώτο έχουμε την Bridget που είναι μια 33χρονη Λονδρέζα, ξανθούλα, την υποδίεται η Renée Zellweger που είναι Αμερικανίδα, αλλά η προφορά της εντάξει,
Είναι λες και την έχουν βγάλει μόλις από το Σόχο. Είναι νεροφίδα, καπνίζει πάρα πολύ, στόχος της είναι να δυνατήσει και να βρει επιτέλους έναν άντρα να παντρευτεί για να ξεφορτωθεί τη μάνα της που της κάνει ένα κάρο αποτυχημένα προξενιά. Βέβαια, ένα μπορεί και να πετύχει. Θα δούμε. Για όσους δεν το έχετε δει, μην το κάνω και τελείως, δηλαδή να πω όλα τα spoilers. Έχει πλάκα, είναι γλυκούλη, λατρεύω τη σκηνή που ο Hugh Grant και ο Colin Firth τσακώνονται μέσα στο ελληνικό εστιατόριο και έχουμε και το σερβιτόρο με την τούρτα Ακρόπολη που έρχεται και γίνεται έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει. Για μένα η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην κατηγορία έτσι πιο αγαπησιάρικα Χριστούγεννα, όσο και αν θέλω να το αποφύγω, κάθε χρόνο είναι μια πιατέλα μανο μακάρονα και οι ταινίες του Jude Law από δίπλα. Έχει δύο. Sorry. Μέσα στη φιλμογραφία του, η οποία έχει διαμάντια, να λέμε την αλήθεια. Αυτές οι δύο όμως οι χριστουγεννιάτικες, τη μία τη βλέπω και μου αρέσει αλλά ντρέπομαι, την άλλη τη βλέπω, δεν μου αρέσει, αλλά και πάλι τη βλέπω. Η πρώτη είναι ο Άλφη. Είναι remake της ταινίας του 60 που είχε γυριστεί με τον Michael Caine. Εντάξει, σαφέστατα δεν υπάρχει σύγκριση και σαν σκηνοθεσία και σαν αισθητική του Caine η version ήταν πολύ καλύτερη. Τώρα εντάξει, ο Άλφη του Jude Law είναι ένας Λονδρέζος που ζει στη Νέα Υόρκη. Φοράει ροζ πουκάμισα. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί τον καιρό που είχε βγει η ταινία, είχε γίνει ένας χαμός με τα ροζ πουκαμισάκια και εντάξει, ευτυχώς που κόπηκε. Εγώ μόνο δύο άντρες έχω δει στη ζωή μου να τους πηγαίνουν τα ροζ, τον Τζουτ και έναν που του έμοιαζε. Τώρα, εντάξει, δεν θα σας πω και πολλά για την υπόθεση. Είναι ένας τύπος γυναικάς, έχει διάφορες γυναίκες να του καλύπτουν τα κενά του, τη μία για να νιώθει έτσι λίγο το πιο στοργικό, είναι μία μόνη μαμά με ένα γλυκύτατο παιδάκι. Έχει μία που είναι μία υπερκαλονή, την υποδίεται η Σιένα Μίλλερ, που είναι και αυτή για σχέση, όταν είναι στα καλά της, γιατί είναι λίγο διπολική. Έχει και τη Σουζάν Σαράντον που του καλύπτει το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Κάνει διάφορα, τέλος πάντων, σε αυτή την ταινία. Και για να περάσει η ώρα, ακόμα και εκτός Χριστουγέννων, μια χαρά είναι, εντάξει, δεν είναι αριστούργημα, αλλά βλέπετε άνετα. Το Holiday όμως, εντάξει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό που λες, ότι σήμερα έχω λιγούρα, θα κάτσω να φάω παγωτό, τρώσω όλο το κουτί και μετά νιώθεις τύψεις, αυτό το πράγμα νιώθεις με αυτή την ταινία. Λες γιατί το έκανα εγώ στον εαυτό μου αυτό και κατσακίδα αυτή την ιδέα. Δεν έχει τίποτα θετικό να βρω. Ξέρω ότι είναι ταινία που αρέσει σε πολλές γυναίκες, αλλά παιδιά, είναι άθλιο. Το μόνο σημείο που μπορώ να πω ότι κάπως έτσι είπα ότι okay, κάτι γίνεται εδώ, είναι εκεί που η Κάμερον Δίας κατέβαζε τα χάπια, τα αντιόξινα για την γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, που και εκεί δεν το πετύχανε, γιατί όποιος έχει πάθει ποτέ αυτό το πράγμα στη ζωή του, ξέρει ότι δεν γίνεται από τη μία να κατεβάζεις τα αντιόξινα και από την άλλη να είσαι με μία κούπα καφέ, να πίνεις σαν την νεροφίδα και να τρως ό,τι σου κατέβει. Λίγο σεναριακό credibility. Δεν το βρήκαμε πουθενά, ούτε στα ειδήλια. Του Jack Black με τη Kate Winslet, να μην το σχολιάσω, ένα μαύρο χάλι. Ο Jude πάλι με την Diaz, δεν ξέρω, τον... Εντάξει, δεν τον λες και αυτόν πολύ θερμό, αλλά δίπλα στην Diaz δείχνει λίγο σαν να έπαιρνε από την κρυάδα της, δεν ξέρω τι γινότανε. Δεν ξέρω γιατί τη βλέπω αυτή την ταινία, δεν ξέρω καν γιατί σας την ανέφερα για να πω την αλήθεια, πάμε παρακάτω. Πάμε να περάσουμε μετά τα γλυκά στα πικρά. Πρώτη ταινία είναι το 8 γυναίκες. Θυμίζει λίγο Αγκάθα Κρίστη, φέρνει έτσι κάτι από 10 μικρούς νέγρους. Είναι ταινία του Φρανσουά Οζόν και η υπόθεση είναι απλή, εμπνευσμένη και από το 8 γυναίκες του Κιουκόρ. Δείχνει ένα σπίτι απομονωμένο, χιονίζει,
και μαζεύονται εκεί μέσα η μαμά, η μαμά της μαμάς, οι αδερφοί, οι κόρες, οι αδερφοί του άντρα, η παραδουλεύτρα. Γενικώς 8 γυναίκες που είναι η μία πάρτιν και χτύπατη στην άλλη, η νεύρωση η ίδια και ο άντρας της οικογένειας βρίσκεται δολοφονημένος. Ποια τον έχει φάει, όλες έχουν το λόγο τους. Μέσα σε όλα ρίχνουν και κάτι ωραία τραγουδάκια, έτσι για να σπάει η μαυρίλα, έτσι αυτή η αγωνία. Είναι λίγο κουλό όλο αυτό, αν το καλοσκεφτείς ρεαλιστικά, γιατί λες ότι έχω ένα νεκρό στο πάνω δωμάτιο και η Βιρτζινή Λεντουεγέν, ας πούμε, είναι μέσα στα ροζ και τραγουδάει μοναμού, μονεμή. Εντάξει, δεν ξέρω, εμένα μου δέσε. Όσο παράδοξο και να ακούγεται, το είχα ευχαριστηθεί, μου άρεσε. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολη ταινία, έχω ακούσει πολύ ακραίες κριτικές για αυτήν. Κάποιοι είχαν ενθουσιαστεί γιατί είναι γαλλική και είναι γαλουριά. Δεν είναι απλά γαλλική, είναι όλη η Γαλλία μέσα, η θηλυκή τουλάχιστον. Εντάξει, σαν υπόθεση θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο. Και πάμε στα ξινά. The Family Stone. Η Sarah Jessica Parker δεν υποδύεται την Carrie Bradshaw, ούτε υποδύεται τον εαυτό της, ούτε γενικώς κάτι που να είναι κοντά σε αυτήν αυτή τη φορά, ή σε αυτό που θα ήθελε τουλάχιστον να είναι. Υποδύεται μία ξινή γυναίκα καριέρας που ο σύντροφός της την πηγαίνει ανήμερα των Χριστουγέννων στην οικογένεια για να τη γνωρίσει. Κανείς δεν ενθουσιάζεται μαζί της. Απορούμε. Και μέσα σε όλο έτσι αυτό το ωραίο κλίμα που συμβαίνει εκεί, εκείνη ανακαλύπτει ότι τελικά δεν είναι ερωτευμένη με τον σύντροφό της και εντάξει, αρχίζει και κοιτάει κάπου αλλού στην οικογένεια και γενικά γίνεται ένας χαμούλης. Η Diane Keaton είναι η μαμά και είναι μαμά, θα μπορούσε να ήταν και Ελληνίδα μαμά βασικά. Η Rachel, έλα. Η Rachel McAdams από το Notebook είναι για άλλη μια φορά γλυκύτατη. Εντάξει, περνάει η ώρα, συμπαθητικούλη. Εντάξει, εάν είστε και φαν του Sex and the City θα το απολαύσετε λίγο παραπάνω. Θα σας πω δύο ονόματα μόνο και έτσι θα περάσουμε στα πιο περιπετειώδη Χριστούγεννα. John McClane, Hans Gruber. Εντάξει. Δεν έχω καλύτερο, μπορεί να μην τη θεωρούν κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία, όχι ότι ήταν βέβαια και άλλες που σας είπα, αλλά τέλος πάντων. Το Die Hard είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να δω τα Χριστούγεννα. Είναι η περιπέτεια που κάθεσαι, την απολαμβάνεις, βλέπεις τον Bruce Willis με τα χέρια του και μόνο να τους κάνει όλους κομμάτια. Ο Alan Rickman εξαιρετικός στο ρόλο του κακού. Θεός χωρέστον, πολύ αγαπημένος. Την απολαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι ό,τι καλύτερο σαν επιλογή για τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων, δεδομένου ότι είναι βίαιη, περιπέτεια και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, μέσα σε όλη αυτή την έκρηξη ζαχάρου, θες και λίγο κάτι έτσι να δεις, να ξεχαστείς. Και το συγκεκριμένο έχει ολόκληρη ιστορία. 80's, ωραίο soundtrack. Είναι έτσι η ταινία των παιδικών μας χρόνων κι αυτή και μου κάθεται πιο καλά. Και πάμε στα Χριστούγεννα να μη σου τύχουν καλύτερα. Εδώ έχουμε τα Gremlins. Εντάξει, πολύ γνωστό κι αυτό η ιστορία. Γλυκούλια αχνουδωτά πλασματάκια Mogwai που εάν δεν τηρήσεις τους κανόνες και κάνεις το λάθος είτε να τα εκθέσεις σε νερό, είτε να τα αφήσεις να πλησιάσουν το νερό, είτε ακόμη χειρότερα να τα ταΐσεις μετά τις 12, δυστυχώς δεν γίνονται κολοκύθες. Αυτά μετατρέπονται σε κάτι πολύ λυσασμένα δαιμονάκια που μπορούν να κάνουν ολόκληρη Chinatown να υποφέρει. Φυσικά καταλαβαίνετε
ότι όταν δίνουμε σε έναν έφηβο να φροντίσει ένα τέτοιο, που το μυαλό του είναι στο πώς θα ρίξει το κορίτσι που του αρέσει από το σχολείο, είναι recipe for distraction. Η ταινία, εάν δεν το έχετε ακούσει, συγγνώμη γιατί έφαγα ένα φάσκελο, είναι σε παραγωγή του Steven Spielberg. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη έτσι αίσθηση όταν είχε βγει, κυρίως για το έμεσο μήνυμά της, που έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη ευθύνη έχει το να αγοράζει ένας γονιός ένα κατοικίδιο στο παιδί του. Ήταν ένα συμβολισμός που πέρασε έτσι λίγο στα πιο κάτω-κάτω, αλλά όντως ήταν πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση που είστε γονείς ή είστε παιδάκια και μας βλέπετε και θέλετε ένα κατοικίδιο, αυτό να το έχετε υπόψη σας. Μην το πάρετε Χριστούγεννα και ξαφνικά το βρούμε να πεινάει μέχρι τις 15 του Ιανουαρίου. Αμαρτία είναι. Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα από τη Θεόνη. Συνεχίζοντας την ίδια κατηγορία, όλοι έχει τύχει, δυστυχώς, να περάσουμε Χριστούγεννα. Ξέρετε, αυτά τα Χριστούγεννα που περνάς με το σόι, που δεν θέλεις να πας, που κάτι έτσι λίγο είναι σαν να σε σέρνουνε, θα προτιμούσες να κάτσεις στο κρεβάτι, να κοιτάς όλη μέρα το ταβάνι, αντί να πας να φας τη γαλοπούλα. Βασικά θα προτιμούσες να σου στείλουν σε τάπερ τη γαλοπούλα και να μην πας καθόλου. Μία τέτοια κατάσταση συμβαίνει και στο Κράμπους. Ο Μαξ έχει από τη μία τους καυγάδες των γονιών του. Έχει κάτι βαρεμένους θείους. Έχει το bullying που δέχεται από τα ξαδέρφια του. Γενικά, του κάνουν μαύρη και οποιαδήποτε άλλη μέρα εκτός από την μέρα των Χριστουγέννων και οι 365 μέρες το χρόνο για τον Μαξ είναι ένα βασανιστήριο. Οπότε, σου λέει, σήμερα που είναι και γιορτή, να με κάνετε πάλι να μαυρίσω? Όχι. Θα ευχηθώ να πεθάνετε όλοι. Και επειδή είναι θρίλερ, θα πεθάνω. Το Krampus δεν είναι μια ταινία που διεκδικεί τώρα, εντάξει, το Όσκαρ πρωτοτυπίας. Ωστόσο, παντρεύει ωραία αυτόν τον συνδυασμό ανάλαφρης, οικογενειακής, μαύρης κωμωδίας με τρόμο, όσο κουλό και αν ακούγεται. Δεν μπορεί βέβαια να διαλέξει ένα συγκεκριμένο είδος. Αυτό είναι ένα θέμα που εμένα δεν με ενόχλησε, για να πω την αλήθεια. Μου φάνηκε και ότι λειτουργούσε όλος αυτός ο οχταρμάς σε αυτή την ταινία, είναι σαν να είναι αναγκαίος. Εντάξει, σαφέστατα, δεν είναι ταινία που θα κάτσεις να δεις το βράδυ με τις παντοφλίτσες, ξέρω εγώ, την ώρα που θα τρως το τσουρέκι σου ή τους κουραμπιέδες σου, αλλά για ένα sleepover, όταν είναι να μαζευτείς και να καφρίσεις λιγάκι, εντάξει, είναι μια καλή επιλογή. Χάλια σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία κορυφώνονται με το Black Christmas. Κολέγιο, κορίτσια που ανήκουν σε αδελφότητα, αποφασίζουν να κάνουν ένα πάρτι γιατί έχουν ξεμείνει όλες εκεί πέρα και είναι παραμονή Χριστουγέννων. Η μόνη που είναι χαρούμενη είναι η υπεύθυνη του οίκου, ας πούμε, του σπιτιού που μένουν, η οποία βασικά έχει κέφια μάλλον μόνο και μόνο επειδή είναι αλκοολική, αλλά τέλος πάντων. Ξεκινάνε μέσα έτσι σε αυτήν την διαολεμένη διαθεσία να κάνουν το πάρτι τους και απ' έξω τις παρακολουθεί ένας άντρας. Και καταλαβαίνετε τι επακολουθεί. Είναι ταινία που έγινε έμπνευση για το Scream. Βλέπουμε πάρα πολλά από τα κλισέ που είδαμε αργότερα και σε πολλές ταινίες τρόμου σε αυτήν εδώ. Παίζει η Ολίβια Χάσεϊ, η γνωστή μαμά Παναγία, από τα πάθη του Τζεφιρέλη. Εντάξει, δεν έχω και πάρα πολλά να πω γι' αυτό. Εμένα μ' αρέσει, γιατί έχει μία ιστορική αξία ως μία από τα πρώτα σπλάτερ που ενέπνευσαν τον Wes Craven και όλους τους υπόλοιπους που ακολούθησαν. Βγήκε ένα remake, νομίζω ήταν το 2006. Ήταν χάλια,
δεν είχε καμία σχέση με το πρωτότυπο. Αν το αποφασίσετε να το δείτε, μείνετε στο παλιό που ήταν της δεκαετίας του 70, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Έχει καλό ρυθμό στο suspense του. Εντάξει, δεν έχει τόση σπλατεριά, οπότε μην περιμένετε ότι θα ιδιάσετε, ας πούμε. Εντάξει, ιστορικής αξίας περισσότερο θα έλεγα. Λοιπόν, εγκυκλοπαιδικά και μόνο να αναφέρω ότι η ταινία βγήκε παραμονή Χριστουγέννων του 1974 στην Αμερική, προκαλώντας παροξισμό στους στα religious groups, τέλος πάντων, που ήθελαν να φύγει οποιοδήποτε χριστουγεννιάτικο στοιχείο μέσα από την ταινία. Οι παραγωγοί αποφάσισαν απλά να αλλάξουν τον τίτλο, το έκαναν Silent Night, Evil Night και μετά το αποκατέστησαν. Ο Έντουαρτ είναι ένα μηχανικό όν, που όμως έχει ανθρώπινα συναισθήματα, έχει ανάγκες, έχει ιδιαιτερότητες και είχε την ατυχία να μείνει ατέλειωτο από τον κατασκευαστή του. Έτσι, τα χέρια του δεν είναι νορμάλ ανθρώπινα, είναι ψαλίδια. Καταφέρνει να γυρίσει αυτό το αρνητικό σε θετικό, κουρεύοντας μαλλιά, κουρεύοντας κήπους. Προσπαθεί να γίνει αρεστό στην μικρή suburban πόλη της Αμερικής που καταλήγει να μένει με μια κυρία που τον πήρε από τον πύργο που τον βρήκε. Φυσικά, ερωτεύεται την κόρη της οικογένειας, με έναν πολύ περίεργο τρόπο τον ερωτεύεται κι αυτή. Δεν θα σας πω πώς εξελίχθηκε το ειδήλιο, εγώ ακόμα κλαίω γι' αυτό. Mine will be the shortest one. Η πιο γνωστή χριστουγεννιάτικη ταινία του Tim Burton είναι αναμφίβολα «Ο Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης». Η ιστορία του Jack Skeleton που ήταν ο βασιλιάς του Halloween και ήθελε να επαναλανσάρει τα Χριστούγεννα με τον δικό του μοναδικό τρόπο, μπορεί να ήταν σε κάποιες φάσεις λίγο μακάβρια, όμως ήταν τόσο συγκινητική και τόσο γλυκιά, είχε και το τραγούδι της Άλλη που έτσι όλα τα κοριτσάκια θυμάμαι, μπορεί να μιλούσαμε γρήγορα αγγλικά τότε, αλλά αυτό ξέραμε να το τραγουδάμε κάθε Χριστούγεννα μαζί με τα κάλαντα. Πολύ γλυκιά ανάμνηση έχω από αυτή την ταινία, πάντα τη βλέπω τα Χριστούγεννα, νομίζω οι περισσότεροι έχουν ένα κόλλημα με τον Μπάρτον και ειδικά τα Χριστούγεννα. Εντάξει, για το τι βλακίες έκανε τα τελευταία χρόνια θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θέλω να είναι μέρες αγάπης και συμφιλίωσης και γενικώς να είμαστε πλημμυρισμένοι από θετικά συναισθήματα, οπότε δεν θα τον θάψω. Να δείτε χριστουγεννιάτικα αφιερώματα σε σειρές, δηλαδή τα special edition episodes, ένα πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό του BoJack Horseman. Γενικά είναι πολύ ωραία σειρά, στο στυλ του ενήλικου καρτούν που ξεκίνησε το South Park, με πρωταγωνιστή ένα άλογο που ήταν ηθοποιός κάποτε και τώρα έχει ξεπέσει. Και ένα σύμπαν στο οποίο συνυπάρχουν άνθρωποι και ζώα. Πολύ ωραίο χιούμορ. Πολύ ωραία νοήματα κάτω και από το χιούμορ, επίσης. Αν και δεν είναι χριστουγεννιάτικη, εμένα μου αρέσει για Χριστούγεννα, είναι η σειρά Miracle Workers. Παίζει ο Steve Buscemi στο ρόλο του Θεού, που έχει συχαθεί και τους ανθρώπους και τον κόσμο και έχει τσαντιστεί με το γεγονός ότι κανείς δεν ασχολείται με τις δικές του βουλές και όλοι κάνουν του κεφαλιού τους. Οπότε έχει έρθει σε μία φάση που λέει ότι εγώ σε 13 μέρες πατάω το κουμπί και κόψτε εσείς το λαιμό σας, αλλάζω project. Μία υπάλληλός του δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό σαν απόφαση και βρίσκει έναν αργόσχολο τύπο που τον υποδύεται ο Daniel Radcliffe από το Harry Potter και τον πείθουν ότι εάν καταφέρουν να βρουν μία επιστολή, δηλαδή ουσιαστικά μία προσευχή ενός ανθρώπου, που να μπορεί να απαντηθεί και όλο αυτό να λήξει ευίωνα και ευχάριστα, τότε θα αξίζει και ο κόσμος να μείνει στη θέση του και να μην καταστραφεί.
Εντάξει, δεν είναι και τρομερά ευρηματικό σαν κόνσεπτ, αλλά είναι αισιόδοξο, είναι γλυκούλι. Επίσης διαρκούν 22 λεπτά τα επεισόδια, οπότε μέχρι να το βάλεις έχει ήδη κοιμήσει. Και γενικά, στα Χριστούγεννα νομίζω ότι ωραίο είναι το revisiting. Δηλαδή, επεισόδια των Friends, τα How I Met Your Mother, τα New Girl, όλα αυτά τα πολύ ζαχαροβουτυράτα και κομικά που μερικές φορές βαριόμαστε γιατί θέλουμε να δούμε έτσι κάτι πιο ενδιαφέρον, πιο ταινία από τις σειρές μας. Αυτά είναι ωραίο να τα θυμόμαστε νομίζω τα Χριστούγεννα. Εντάξει, μπορεί να περιμένει για λίγο και το Peaky Blinders και να δούμε έτσι κάτι λίγο που δεν θα μας κάνει να κόψουμε τη φλέβα μας. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy από μένα. Δεν σας είπα τις πολύ κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες γιατί θέλω να ξεφύγω λίγο από το κλισέ και να κάνουμε και λίγο πλάκα έτσι με άλλες ταινίες που είναι λίγο πιο άλλου τύπου. Ελπίζω να τα περάσετε υπέροχα. Κλασικά, όπως λέμε κάθε φορά, κάντε like αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι, κλικ στο καμπανάκι για να μαθαίνετε ό,τι καινούργιο ετοιμάζουμε εδώ στη 7 Arts. Και μέχρι την επόμενη Τετάρτη, που θα έχει μπει και ο καινούριος χρόνος, να περνάτε καλά και θα τα πούμε. Bye!